Είναι μία συνταγή, το προφιτερόλι συγκεκριμένη, που άρχισε να τη πιστεύει πάρα πάρα πολύ. Και μου έλεγε στο διάλειμμα ότι πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε, γιατί τα έχει μελετήσει ακριβώς και αν ακολουθήσετε αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής, θα σας βγει το τέλειο προφιτερόλ. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τα σου. Τα σου δείξαμε ακριβώς πώς γίνεται και συνεχίσαμε με την πατισσερή. Είδαμε το 1 τρίτο από το γάλα, το βάλαμε στην άκρη κρύο. Σας παρακαλώ πολύ μην το βάλετε ζεστό το γάλα μαζί με τα αλεύρια και τα κορνφλάουρ, γιατί θα κάνει βόλους, εντάξει. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Το 1 τρίτο από το γάλα το βάζουμε στην άκρη να είναι παγωμένο και προσθέτουμε μέσα το αλεύρι και το cornflour. Να κατέβουμε πολύ καλά. Βάζουμε το ζάχαρη με το υπόλοιπο γάλα πάνω στη φωτιά. Με το που πάρει βράση, ρίχνουμε όλο το μείγμα με το κρύο γάλα και τα αλεύρια. Και ανακατεύουμε μέχρι που να δούμε ότι η κρέμα μας θα πήξει. Δηλαδή αυτό είναι σχετικά ρεή. Αλλά θέλω να πήξει λίγο παραπάνω. Και θα είστε με ένα κουταλάκι όλη την ώρα δίπλα και θα δοκιμάζετε λίγο το πλάγια. Και αυτό που πρέπει να βλέπετε είναι. Να μην νιώθω το αλεύρι. Mm-hmm. Πρέπει να ψήσουμε το αλεύρι εδώ πέρα, γιατί η πατισσερή είναι μια κρέμα που τρώγεται κρύα. Και άμα δεν έχουμε ψήσει καλά τα αλεύρι ή βάλουμε τα αυγά μέσα και δεν τα ψήσουμε σωστά, θα καταλαβαίνουμε στο τέλος τη γεύση. Αυγά δεν βάζουμε, είπαμε, στην δική μας πατισσερή καθόλου. Καθόλου. Γιατί η κρέμα πατισσερή που θα κάνουμε θα είναι κρέμα σοκολάτας με Nestlé dessert θα την κάνουμε. Τέλεια. Θα βάλουμε με το που βράσει, με το που είναι έτοιμο. Εδώ πέρα δεν έχει πια γεύση αλεύρι και το έχω καταλάβει γιατί έχει ψηθεί. Βλέπετε το ψήνω σε πολύ χαμηλή φωτιά, το ψήνω στο 5 τόση ώρα και ανακατεύω όλη την ώρα. Εντάξει. Άμα σας κάνει γουρμπαλάκια, μη φοβάστε, δεν πειράζει. Θα τη βγάλουμε στην άκρη, μετά θα την ξαναχτυπήσουμε και όσο την ανακατεύετε τόσο περισσότερο θα σπάνε τα γουρμπαλάκια. Ρίχνουμε μέσα το βούτυρο. Στο τέλος. Στο τέλος και την Nestlé. 250 γραμμάρια. Με το που λιώσει το βούτυρο ρίχνουμε μέσα την Nestlé dessert. 250 γραμμάρια κουβερτούρα. Κάτσε λίγο να λιώσει το βούτυρο, με το που λιώσει το βούτυρο. Θα μπορούσαμε να την έχουμε βάλει την κουβερτούρα μας στην Nestlé dessert και στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα μπορούσαμε να την βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Είναι εύκολο να λιώσει και στο φούρνο μικροκυμάτων. Απλά πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην κάψουμε τη σοκολάτα, εντάξει. Λίγο. Λοιπόν, με το που εξαφανιστεί το βούτυρο, ρίχνουμε μέσα όλη τη σοκολάτα. Αυτή η πατισσερή που θα κάνουμε είναι πατισσερή σοκολάτας, εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά με τις άλλες πατισσερίες. Μ' αρέσει περισσότερο που δεν έχει αυγά. Είναι πιο δύσκολο νομίζω. Είναι πιο. Αυτή η πατισσερή που κάνουμε τώρα είναι η πιο αστεία πατισσερή που μπορούμε να κάνουμε. Και προαιρετικά μπορείτε να βάλετε τις δύο βανίλιες μέσα. Δύο με τρεις μέσα. Δύο με τρεις. Μία. Έχει ακόμα λίγο κουτυρά. Δύο. Λοιπόν, με το που λιώσει το βούτυρο, παίρνουμε όλο το μείγμα. Έχει γίνει η κρέμα που έχει ακριβώς έξω το προφιτερόλ, την ξέρεις. Αλήθεια. Αυτή η κρέμα έχει γίνει. Λοιπόν, με το που ανακατέψουμε το μείγμα και πήξει όλο το μείγμα. Όπου είναι απίστευτη. Είναι άλλο πράγμα. Ακριβώς νόστιμη. Είναι πολύ νόστιμη και πολύ εύκολη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμη. Είναι καταπληκτική. Δεν είναι... Γι' αυτό σου λέω ότι... Είναι σαν κρέμα για τα μωρά με σοκολάτα. Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τι έχουμε πει πάντα για τις κρέμες φέι. Ότι βάζουμε το σελοφάν. Πρέπει να εφάπτεται πάνω το σελοφάν ακριβώς πάνω στην κρέμα για να μην πιάσει κρούστα, να μην πιάσει πέτσα. Οτιδήποτε πατισσερή κρέμα και να κάνετε πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί αλλιώς θα πιάσει κρούστα. Και πάμε γρήγορα στο ψυγείο, κατευθείαν, έτσι όπως είναι στο ψυγείο. Ζεστή. Ζεστή. Καλό θα ήταν να την βάλετε στην κατάψυξη για μισή ώρα, να γίνει ακόμα πιο γρήγορα, να κρυώσει. Με το που ετοιμαστεί θα γίνει κάπως έτσι. Θα κρυώσει και θα γίνει τέλεια. Παίρνουμε τα 500 γραμμάρια σαντιγί που είχαμε πριν, τα 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και τα χτυπάμε σαντιγί. Εντάξει, γιατί αυτό που θέλουμε είναι τώρα το μείγμα μας να το αφρατέψουμε. Πήγε στο ψυγείο, έσφιξε και θέλω να το αφρατέψω ξανά για να το γεμίσω μέσα στα σου. Εντάξει, περιμένω πολύ λίγο να γίνει η σαντιγί. Είναι η ωραιότερη κρέμα που έχω φάει. Η κρέμα είναι φανταστική. Άμα προσέξουμε όλα ακριβώς αυτά που είπα, δηλαδή. Χωρίς αυγά. Χωρίς αυγά, χωρίς τίποτα. Είναι καταπληκτικό ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή είναι που την είναι δικιά μου. Σοβαρά. Στορκίζομαι, δεν είναι κάτι. Δηλαδή και εγώ δοκίμαζα πώς θα κάνω προφιτερόλ με διαφορετικές γεύσεις. Γιατί εγώ σπίτι κάνω προφιτερόλ και βάζω σου και τα γεμίζω καθένα με διαφορετική σοκολάτα μέσα. Βάζω σου με κουβερτούρα, σου με γάλακτο, σου με λευκή σοκολάτα και τελικά αυτό το σου που τρως δεν ξέρεις τι γεύση έχει. Κατάλαβες τι έκανα. Και προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να είναι πολύ ευέλικτο. Θέλω ακριβώς 4 λεπτά για να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τη σαντιγή μας να κρυώσει. Παίρνουμε ένα μπολ. Δεν έχω φάει ωραίτερη κρέμα. Όταν το φας συνολικά το γλυκό να δεις τι θα πάρεις. Θα
πάθεις γιοκομπλόκο. Έχουμε να δούμε άλλη καρτούλα. Όχι, τελειώσαμε, δεν έχουμε. Άρα γιατί αγώνες, είναι εύκολο μέχρι στιγμής. Το κατάλαβες εσύ. Ναι, θες να σου το πω. Ναι. Κάνεις πρώτα τα σου. Ναι. Τι κάνεις, ζεσταίνεις. Μέσα στην κατσαρόλα. Ναι. Γάλα, νερό, βούτυρο. Βάζεις το γάλα, το νερό, το βούτυρο, λίγο αλάτι και τη ζάχαρη. Και τα ανακατεύεις. Ζάχαρη δεν έχουμε βάλει στο σου. Α, δεν έβαλες καθόλου. Όχι. Και πώς ήταν γλυκά, ξέρω. Τα σου δεν είναι γλυκά. Α. Τα σου δεν είναι καθόλου γλυκά. Σαν δική μας είναι έτοιμη. Γάλα, νερό, βούτυρο και μία πρέζα αλάτι. Και το βούτυρο. Ναι. Και περιμένουμε να φύγει η υγρασία. Περιμένουμε να πάρει βράση. Με το που πάρει βράση, ρίχνουμε τα αλεύρι, ανακατεύουμε μέχρι να φύγει η υγρασία. Παίρνουμε το μείγμα, το πετάμε στο μίξερ. Προσθέτουμε ένα αυγό. Το παίρνει. Προσθέτουμε δεύτερο αυγό. Το παίρνει. Προσθέτουμε τρίτο αυγό. Το παίρνει. Τέσσερα αυγά θα πάρει 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά βλέπουμε μέχρι που η σύσταση των σου να γίνει σωστά. Τα πλώνουμε στο ταψάκι που έχουμε χαράξει με. Όπα. Δύο ταψιά. Δύο ταψιά που έχουμε μαρκάρει με ένα μαρκαδόρο. Και τα βάζουμε στο φούρνο. Στο φούρνο. 200 βαθμούς. 200 για ένα τέταρτο. Ναι. Και μετά 35 με 40 λεπτά. Στους 180 και αφήνεις λίγο αργό το φούρνο για να μετά κρυώσουν. Σβήνουμε το φούρνο, βάζουμε μια χαρτοπετσέτα στο πλάι του φούρνου και αφήνουμε να κρυώσουν μέσα στο φούρνο. Που να προλάβω και να το στήσω το γλυκό. Κάνουμε κρέμπα την κρέμα μας χωρίς αυγά, με την κουβερτούρα ντεσέρ. Λοιπόν, έτσι όπως έχει κρυώσει το μείγμα της πατισερή, τη ζεστή. Ζεστό το βάζουμε μέσα στο ψυγείο. Καυτό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Παίρνουμε και ερχόμαστε. Τώρα τι πρόβλημα υπάρχει σε όλη τη πατισερή. Τη πατισερή με το που τις κάνουμε, αυτό που γίνεται είναι ότι πρέπει να τις κρυώσουμε. Μόλις τις κρυώσουμε, αυτό που γίνεται είναι να πίζει η πατισερή και να γίνεται ένα. Αυτό που θέλουμε είναι τελικά ξανά να την αφρατέψουμε. Και θα την αφρατέψουμε πώς? Βάζοντάς την στο μίξερ. Αρχίζει να αφρατεύει. Αυτό που σε έχω πει για όλα τα υλικά με τη πατισερή είναι το εξής. Θυσιάζουμε λίγο από το μείγμα μέχρι που να αφρατέψει καλά και το θυσιάζουμε μέσα στο μίξερ. Δηλαδή ανοίγω, έτσι όπως αρχίσει να μαλακώσει. Δες πως μαλακώσει, έγινε σαν σοκολάτα κανονική. Ρίχνουμε λίγο από την κρέμα γάλακτος, μία κουταλιά. Έτσι, ανακατεύουμε. Στην κρέμα γάλακτος δεν βάλαμε άχνη ζάχαρη. Τίποτα απολύτως. Με το που ανακατευτεί, το βγάζουμε από το μίξερ. Αυτό ήταν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν στέκει σαν μους. Ναι. Το βγάζουμε όλο αυτό. Και ρίχνουμε άλλη μία μεγάλη κουταλιά, δηλαδή το μισό μείγμα της κρέμας που χτυπήσαμε, τα 250 γραμμάρια θα τα ρίξουμε μέσα στο μείγμα. Ωραία. Το άλλο μισό θα με το βάλεις σε ένα κορνέ, σε αυτό εδώ, όχι σε αυτό, στο άλλο και θα περιμένουμε για να στολίσουμε στο τέλος το γλυκό. Α, γιατί ναι. Άρα δηλαδή την μία συσκευασία της αντιγής θα χρησιμοποιείς μόνο τη μισή. Τη μισή βάζουμε μέσα στην κρέμα και την άλλη μισή τη χρησιμοποιούμε στο τέλος για να στολίσουμε το γλυκό. Λοιπόν, η κρέμα είναι έτοιμη. Άμα τώρα δοκιμάσεις ένα κουταλάκι θα καταλάβεις τι σου λέω. Δηλαδή τώρα είναι ολοκληρωμένη. Είναι καταπληκτικό έτσι, δεν είναι? Φοβερό. Φοβερό είναι. Μπράβο, Άκη. Να σε καλά, Άκη. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Το θέμα είναι να μπορέσουν να το κάνει και ο κόσμος σπίτι. Ξέρετε κάτι. Αν ακολουθήσει. Εγώ θα δώσω τη συνταγή στο megatv.com ακριβώς στα στάδια. Θα γράψω ένα προς ένα, δηλαδή θα πάρει 2-3 σελίδες για να τα γράψω. Για να μην κάνετε κανένα λάθος. Δηλαδή μπέστε στο site του Mega να δείτε τη συνταγή. Και δεν το πρόκειται. Βιντεάκι, εγώ μια χαρά. Ορίστε. Και το βιντεάκι, αν και το βιντεάκι, άμα δείτε, ναι, θα τη δείτε ακριβώς. Και το υπόλοιπο μείγμα θέλω να το βάλει σε άλλο ένα κορνέ. Εδώ πέρα. Αυτό. Εντάξει. Να. Λοιπόν, και εδώ. Πάμε να κάνουμε να στήσουμε το γλυκό μας. Θα σας δείξω πώς στείνεται το γλυκό. Παίρνουμε και κάνουμε τρύπες στο μικρό. Το μικρό το στεφανάκι που έχουμε κάνει, παίρνουμε και κάνουμε τρύπες. Εδώ. Το μικρό το στεφανάκι το γεμίζουμε μέσα με την κρέμα. Είναι μπελαλίδικο, αλλά όμως είναι μπελαλίδικο, αλλά μετά είναι για άλλο πράγμα. Είναι δύσκολο και κάνει σπιτικό προφιτερόλ με 12 ευρώ. Και ξέρεις τι έχει και μέσα, Καλά, δοκιμάστε από αυτό. Είναι τέλειο. Δεν τελείωσες από εκεί. Να. Το έβαλες. Αυτό είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, αλλά
Πρέπει να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι σπίτι δύσκολο, έτσι δεν είναι? Κάτι όχι, παράξενο. Είναι δύσκολο το να το γεμίσεις. Όχι. Συνήθως να ξέρεις, φίλε Γιώργο, εδώ πέρα στη μέση βάζουν σαντιγί. Δεν βάζουν σοκολάτα, βάζουν σκέτ σαντιγί. Οπότε όταν κόβουμε το γλυκό μας στο τέλος, έχει διχρωμία. Βλέπετε, έχει γεμίσει μέσα, είναι τίγκα κρέμα, γεμάτο. Και έτσι όπως είναι, το παίρνω. Έχει κι άλλο θες. Δεν πειράζει, να δείξουμε πώς θα στήσουμε το γλυκό και μετά το κάνω. Κόβουμε και ερχόμαστε εδώ πέρα με ένα μαχαιράκι και κόβουμε το άλλο στη μέση. Τώρα θα καταλάβεις τι θα γίνει. Το ανοίγουμε στη μέση. Πω. Βλέπεις πόσο φουσκωτό είναι, έτσι. Έγινε φουσκωτό. Γεμίζουμε την κρέμα στη μέση. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το άλλο καλαθάκι και το βάζουμε από πάνω. Πω. Ρίχνουμε και άλλη σοκολάτα από πάνω. Θέλω και άλλη σοκολάτα, αφού είναι, έχει και άλλη. Έχει πολύ. Ωραία, όλη η σοκολάτα θα μπει πάνω. Δεν θα αυτή δεν την έβαλες. Θα τη βάλω. Έχω κι άλλο ένα στο ψυγείο, αλλά δεν το έδειξα για να μην το δείτε στην αρχή και... Λοιπόν, έτσι όπως είναι, γεμίζω με σοκολάτα, γεμίζω όμως. Και μόλις γεμίσω τελείως με σοκολάτα φέι, ναι, παίρνω και βάζω το τελευταίο καλαθάκι από πάνω. Πω πω, παιδιά, είναι. Και έτσι όπως είναι, θέλω να το στολίσεις εσύ τώρα με σαντιγί. Πρέπει να είναι ξύλινη τρύπα. Σταματήστε. Θέλω να το στολίσεις όπως εσύ νομίζεις. Μπράβο, Φέα, αυτό θέλουμε. Κοροϊδεύετε. Η Φέα το έχει κάνει πιο ωραίο από μένα. Πω. Ένα χειροκρότημα για τον πρώτο Έλληνα MasterChef, παρακαλώ. Δέστε εδώ, αυτό πρέπει να το δείτε για να καταλάβετε τι γίνεται μέσα. Και νομίζω ότι αυτή η συνταγή είναι η καλύτερη συνταγή που έχει κάνει ο Άκης. Πόσα χρόνια είμαστε? Τρία. Λοιπόν, αυτό τρία πρέπει... Χρόνια. Τα τρία χρόνια, παιδιά, είναι η καλύτερη συνταγή που έχει κάνει. Είναι η καλύτερη συνταγή. Είναι ανάποδο προφιτερόλ. Εντάξει. Η ερώτηση για τη σημερινή μας συνταγή είναι αν ο Άκης χρησιμοποίησε corn flour. Τι πρέπει να κάνετε?